πανελλαδικά αλλά και στον Πειραιά, πότε με τη μία πρόβαση και πότε με την άλλη. Να ξέρουν ένα πράγμα, ότι δεν το βάζουμε κάτω, δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε ενάντια σε αυτή την πολιτική, συγκροτημένα, συλλογικά, μέσα από το σωματείο μας. Όπως δώσαμε τη μάχη με τα τμήματα, όπως δώσαμε τη μάχη ενάντια στην ποινικοποίηση του απεργιακού δικαιώματος με τους δύο διευθυντές που απεργούσαν από το θεσμό των μετώρων συντονιστών και ανάγκασαν να το μαζέψουν. Όπως δίνουμε τη μάχη για να μην πειραχτεί κανένας απεργός νεοδιόριστος από τους δεκάδες απεργούς νεοδιόριστος που έχουμε στην Οπειραιά και για τους οποίους δεν έχουν τολμήσει να παραπέμψουν στο πειθαρχικό ή να τους απειλήσουν. Όπως δίνουμε τη μάχη για αυξήσεις στους μισθούς, για δικαιώματα, για άδειες, για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και αδυνατούν να βρουν σπίτι. Έτσι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για όλα τα ζητήματα και για την αντιδραστική, αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Δεν θα το βάλουμε κάτω και δεν θα μας κλείσουν το στόμα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, θα παλέψουμε να μην πειραχθεί καμία τρίχα από τους συναδέλφους μας και ταυτόχρονα να ακυρώσουμε στην πράξη την επικίνδυνη αντιεκπαιδευτική πολιτική τους. Το έχουμε καταφέρει στον Πειραιά δεκάδες φορές. Έχουμε πλούσια πείρα. Μόλις πριν λίγες μέρες ακυρώσαμε τους σχεδιασμούς τους να κλείσουν 108 τμήματα στον Πειραιά. Με το ζόρι έχουν καταφέρει 15 και τους δηλώνουμε ότι ακόμα και σε αυτά θα αναγκαστούν να κάνουν πίσω. Ξέρουμε από αγώνες, ξέρουμε από σωματεία, ξέρουμε από συλλογική διεκδίκηση. Τα βάλανε με λάθος σωματείο, τα βάλανε με λάθος αντίπαλο. Να σταματήσουν τώρα οι διώξεις. Να σταματήσει τώρα η προσπάθεια ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Το σωματείο μας δεν αφήσει τους συναδέλφους ακάλυπτους. Είμαστε δίπλα τους και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια σε αυτή την πολιτική. Υπάρχουν σειρά διώξεων τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο σε μαθητές, αλλά συνολικά σε εργαζόμενους που κινητοποιούνται. Τώρα παίρνει και την πιο ακραία του μορφή, τη μορφή της δυνητικής αργίας ή και της δυνάμει απόλυσης. Αυτό είναι μια δήλωση ήττας από την κυβέρνηση. Από το ότι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι πολίτες αυτής της χώρας είναι μαζί μας και κάποιοι ακραίοι συνδικαλιστές αντιδρούν, έχουν φτάσει στο σημείο, γιατί αυτά λέγανε, να είναι απομονωμένοι πρακτικά από την εκπαιδευτική κοινότητα, να μην περνάει η πολιτική τους συνείδηση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών και να προχωρούν στην καταστολή. Η καταστολή πάντα ήταν παραδοχή ήττας. Σαν κλάδος έχουμε μεγάλη εμπειρία από τέτοια φαινόμενα. Μπορεί η φουρνιά η δικιά μας των πιο νέων εκπαιδευτικών να είναι λίγες οι στιγμές, αλλά η ΟΛΜΕ κλείνει 100 χρόνια ιστορίας, όπως 100 χρόνια ιστορίας έκλεισε και η ΔΟΕ. Σε αυτά λοιπόν τα 100 χρόνια υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εκπαιδευτικών αγωνιστών οι οποίοι διώχθηκαν και για τη στάση του συνδικαλιστική αλλά και για το τι λένε μέσα στο σχολείο, μέσα στις τάξεις τους μαθητές. Τους λέμε λοιπόν ότι αυτή η πείρα είναι τόσο μεγάλη και το μπόι τους είναι τόσο μικρό για να μπορέσουν να τρομοκρατήσουν τον κλάδο. Τους λέμε ότι θα πάρουν δυναμική απάντηση. Κάτω τα χέρια από όποιον εκπαιδευτικό αγωνίζεται, αντιστέκεται, προσπαθεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και του ρόλου του απέναντι στους μαθητές του πάνω απ' όλα. Τους λέμε λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια τρομοκράτησης θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Οι κινητοποιήσεις θα είναι πολλές μέχρι να νικήσουμε στο τέλος. Ευχαριστώ.